Ένα από αυτά θα ήθελα ένα σχόλιο και για τις πρόσφατες αλλαγές των αντιπεριφερειαρχών και κυρίως αν θέλετε και τα τοπικά πρόσωπα εδώ σε σχέση με τις αλλαγές που είχαμε με την τοποθέτηση του κυρίου Κότα στην θέση του αντιπεριφερειάρχη και αντιστοίχως του κυρίου Ζμπίδη στη θέση της Προεδρίας της Εταιρείας Τουρισμού. Κοιτάξτε, να δείτε. Οι αντιπεριφερειάρχες αναμενόμενο. Ήταν ένας από τους δύο υπολείποντες, ή τον κύριο Κότα ή τον κύριο Βάσο, να γίνει αντιπεριφερειάρχης. Μένουν 28 μήνες περίπου. Νομίζω θα μοιραστεί στους 14 μήνες στον καθένα. Τώρα όπως έκρινε ο περιφερειάρχης έκανε, δεν μπήκα στη διαδικασία να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Βέβαια και οι δύο θεωρώ ότι ήθελα να γίνονται περιφερειάρχες. Από εκεί και θα πέρα, προτιμούσατε ας πούμε τον κύριο Βάσου στη θέση του κύριου Κότα? Όχι, δεν έχω προτιμήσει. Εγώ γιατί να έχω προτιμήσει. Και οι δύο στην ομάδα μου είναι, δεν θα είχα πρόβλημα. Και επίσης και η εταιρεία τουρισμού λογικό είναι να πάει σε κάποιον από την Καστοριά. Όπως ξέρετε είναι εδώ τα γραφεία της εταιρείας τουρισμού. Νομίζω ότι και η επιλογή του κυρίου Ζυμπίδη, ο οποίος ήταν και πριν αντιπεριφερειάρχης, ξέρετε τα θέματα του τουρισμού. Προηγήθηκε ωστόσο κάποια συζήτηση με εσάς και τον κύριο Καρυπίδη για τα συγκεκριμένα αυτά θέματα, κύριε Δαμόπουλε? Όχι. Δεν υπήρξε κάτι. Δεν νομίζω και να συζήτησε με κανέναν άλλον ο κύριος Καρυπίδης. Και ακόμη από ό,τι ξέρω και συζήτησα, τελευταία στιγμή έμαθαν και οι ίδιοι που θα γίνονταν αντιπεριφερειάρχες. Τελευταία στιγμή το έμαθαν εκείνη τη μέρα που έγινε εκεί η συνέντευξη. Ξέρετε γιατί, κύριε Δαμόπουλε, και τα θέτω αυτά τα ερωτήματα, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει και μία συζήτηση που αφορά στις εκλογικές διαδικασίες, τις οποίες σιγά σιγά θα μπει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτές οι εκλογικές συζητήσεις φέρουν και ονόματα, φέρουν και προκρίματα. Δεδομένης βέβαια και της, αν το πούμε λίγο διαφορετικά, της έντασης που υπάρχει μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και της Περιφέρειας γενικότερα, όλα αυτά έχουν την δική τους σημασία, ακόμη και στο ποια άτομα προκρίνονται σε όποιες θέσεις. Κοιτάξτε να σας πω τώρα, εντάξει, ένταση δεν υπάρχει. Μπορεί μερικές φορές να έχουμε λίγες περισσότερες απαιτήσεις εμείς οι αντιπεριφερειάρχες από τον περιφερειάρχη. Γεγονός είναι ότι παλεύουμε για τον τόπο μας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα ονόματα και τα στελέχη σε αυτές τις θέσεις, ο περιφερειάρχης μόνος του κρίνει. Γεγονός είναι ότι είπε τελευταίους θα αφήσει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τρέξουν και τον συνδυασμό μετέπειτα εκλογική διαδικασία. Πρέπει όμως αυτό να είναι το κριτήριο τελικά, κυρία Δαμόπουλε? Δηλαδή τα πρόσωπα που θα τρέξουν για το συνδυασμό να είναι αυτοί που θα τοποθετηθούν στον τελευταίο χρόνο για το συνδυασμό ή για τον τόπο θα πρέπει να τρέχουν οι αιρετοί τελικά? Ναι, σε αυτό με βρίσκεται σύμφωνο. Σε αυτό, εντάξει, έτσι και έκρινε ο περιφερειάρχης, από εκεί πέρα δεν μπορώ να πούμε τίποτα. Μάλιστα. Θα ήθελα να συζητήσουμε όμως και τις δικές σας βλέψεις, κύριε Δαμόπουλε. Εάν θα ξαναείστε υποψήφιος, εάν θα ξαναείστε υποψήφιος με τον κύριο Καρυπίδη, εάν σας ενδιαφέρει γενικότερα το πολιτικό σκηνικό. Κοιτάξτε, εγώ μπήκα σε αυτή τη διαδικασία στην τοπική αυτοδιοίκηση γιατί ήθελα να προσφέρω στον τόπο μου, έτσι. Θέλω να δουλέψω μέχρι το τέλος. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Πάντως κάποιοι συνάδελφοί σας δεν κρύβουν τις βλέψεις τους για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αντιλαμβάνεστε πολύ καλά νομίζω τι εννοώ και ενδεχομένως να σας έχουν προσεγγίσει κιόλας για την κατάρτιση κάποιου συνδυασμού. Νομίζω ότι είναι λάθος να ασχολούμαστε από τώρα και αυτοί που ασχολούνται από τώρα ίσως... Δεν καταφέρουν να είναι υποψήφιοι στο τέλος. Ίσως κάνουν στο τέλος. Δεν είναι σωστό να μιλάμε από τώρα. Έχουμε, σας είπα, δύο ολόκληρα χρόνια για τις εκλογές. Επομένως, νομίζω ότι θα το σκεφτούμε καλύτερα ίσως του χρόνου.
και εφόσον έχουν δρομολογηθεί και ορισμένα πράγματα, έχω πει, εγώ το έχω πει πολλές φορές, περιμένω τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα να δω μέχρι πού θα φτάσουμε σαν νομός, γιατί δεν πρέπει να στεναχωρηθούμε. Αν στεναχωρηθούμε θα είναι δύσκολα μετά. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό, κύριε Αδαμόπουλε. Τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα τις περιμένει βεβαίως όλη η Δυτική Μακεδονία, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε να δρομολογούνται πράγματα τα οποία μας δεσμεύτηκαν τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και οι τοπικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Και πραγματικά είναι ζητήματα τα οποία μας κάνουν να στεναχωριόμαστε. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω ακόμη πιο ξεκάθαρα, αν βλέπετε τον εαυτό σας εκ νέου υποψήφιο με τον κύριο Καρυπίδη στις επόμενες εκλογές. Σας λέω, δεν μπορώ να σας πω από τώρα τι θα κάνω. Δεν το αποκλείετε πάντως. Δεν το αποκλείω, δεν αποκλείω οποιοδήποτε άλλο σχήμα, δεν αποκλείω από οποιαδήποτε άλλη θέση. Θα σκεφτώ πάρα πολύ, όπως σας είπα, και αναλόγως και με το πώς θα τελειώσει αυτή η περιφερειακή αρχή. Μάλιστα. Θα έχουμε λοιπόν όλοι, θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον όλα αυτά που γίνονται και στην περιφέρεια, γιατί από εκεί λαμβάνονται έτσι κι αλλιώς αποφάσεις, κύριε Αδαμόπουλε, που μας αφορούν όλους και την περιοχή εδώ. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να κάνω, το οποίο δεν έχει να κάνει με τις εκλογές βέβαια, έχει να κάνει όμως με την κατάσταση της εφορίας μετά από όλη εκείνη την ιστορία που είχε δημιουργηθεί και με τις συσκέψεις τις οποίες απουσιάζατε, και να μας πείτε τώρα, κύριε Αδαμόπουλε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η διαδικασία, εάν έχει ξεκινήσει κάτι ή αν τελικά δεν βλέπουμε να προχωράει και αυτό. Ό,τι ξέρετε εσείς, ξέρω και εγώ, κύριε Αδούση. Γεγονός είναι ότι είχαμε σταματήσει στο σημείο ότι οι δομές του Δήμου Υγείας θα φύγουν, θα πάνε πάνω στο καινούριο κτίριο. Η πολεοδομία θα πρέπει να κατέβει από τον τρίτο όροφο και δεν ξέρω αν θα χωρέσει τελικά στο ισόγειο που ήταν οι δομές υπόλοιπες του Δήμου. Το δασαρχείο πρέπει να φύγει από μέσα να πάει αλλού για να μπορέσει και η τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας να κατέβει στον ημιόροφο. Αν γίνουν όλα αυτά και κρίνει η ΔΟΗ ότι μπορεί να χωρέσει εκεί μέσα, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Έτσι. Αλλά πρέπει να γίνουν αυτά. Τα οποία δεν έχουν δρομολογηθεί προφανώς, γιατί αλλιώς φαντάζομαι θα είχατε γνώση τουλάχιστον. Νομίζω ότι υπάρχει μια κινητικότητα εκεί από τον Δήμο που έτσι κι αλλιώς θα μεταφέρονταν οι υπηρεσίες αυτές πάνω. Τώρα το δασαρχείο δεν ξέρω τι θα κρίνει. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι μέλη γενέστε και με αυτό το θέμα. Πάντως, κύριε Δαμόπουλε, η ουσία είναι ότι βλέπουμε να γίνονται ανακοινώσεις, να λέγονται πράγματα και τελικά να μένουν σε μια στασιμότητα και να μένει μόνο η αναστάτωση τελικά που δημιούργησαν αυτές οι κουβέντες. Εγώ ανακοίνωση τελευταία δεν έχω κάνει, γιατί βλέπω ότι. Αντιλαμβάνεστε νομίζω ότι.